Στα εθνικά θέματα τώρα τραβάνε επικίνδυνα το σκηνή οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Ανήμερα των Θεοφανίων προκάλεσαν επεισόδιο κοντά στα Ίμια, όταν τουρκική ακτεωρός χτύπησε σκάφος του ελληνικού λιμενικού. Οι λιμενικοί μας υπερασπίζονταν καλύμνιους αλής που παρενοχλούνταν για ακόμα μία φορά από τους Τούρκους. Είναι οι ζημιές που υπέστη το σκάφος των Ελλήνων λιμενικών όταν προσπάθησε να το εμβολήσει η τουρκική ακτεωρός. Όλα ξεκίνησαν όταν τα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής παρενόχλησαν 5 ελληνικά αλλιευτικά κοντά στα Ίμια σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Στο σημείο έσπευσε από την ΚΟ το υπερσύγχρονο σκάφος του λιμενικού τύπου Ράφναρ και άλλο ένα πλωτό από την Κάλυμνο. Σε έναν επικίνδυνο ελιγμό, η ακτεωρός των Τούρκων χτύπησε το ελληνικό σκάφος. Περιπολικό σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής παρενόχλησε περιπολικό σκάφος της λιμενικής αρχής ΚΟ με αποτέλεσμα την πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος. Γινότανε χαμός, άλλες πηγαίνανε πάνω, άλλες κάτω, κάνανε απόνερα στα σκάφη πάλι, δεν τα αφήνανε να ρίξουνε παραγάδι. Ο Κυριάκος Μιχαήλου που ακούσατε είναι ψαρά στην Κάλυμνο. Όπως λέει στο Star, οι Τούρκοι λιμενικοί έχουν εμποδίσει και τον ίδιο κατά το παρελθόν από το να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Εμένα πιο παλαιότερα μας έχουν ρίξει και στον αέρα με τα όπλα, τι λέτε τώρα. Θα πρέπει να ενισχυθεί η παρουσία της ελληνικής ακτοφυλακής στην περιοχή των Ιμίων και να μην μπορούν να μπουν οι Τούρκοι και να παραβιάζουν αφενός με τα ελληνικά χωρικά ύδατα, αφετέρου να παρενοχλούν τους καλύμνους ψαράδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde γράφει 2021, έτος όλων των κινδύνων για τον Ερντογάν.